ήταν επιτυχημένη, η εταιρεία δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει τις παραγγελίες που είχε, γι' αυτό τις έστελνε στους απεργούς διανομής. Βέβαια δεν εξυπηρέτησε κανείς καμία από αυτές. Ερχόμαστε μετά από μια εβδομάδα πάλι σε κινητοποίηση και άμα χρειαστεί θα δούμε και την επόμενη, γιατί έτσι ξέρουμε να κάνουμε όταν έχουμε πρόβλημα, ξέρουμε ότι με τον αγώνα μας μπορούμε να κερδίσουμε. Συνάδελφε, ας φέρει ο Υπουργός και η κυβέρνηση όσους νόμους θέλει, εμείς θα τους καταργούμε στην πράξη όπως κάναμε και το Σεπτέμβρη. Και αυτό το Σεπτέμβρη δεν θα το μετατρέψουμε σε καμία επέτειο, γιατί ξέρουμε να αγωνιζόμαστε. Δεν θα τους περάσει, δεν θα γίνουμε συνεργάτες, θα έχουμε πεντήμερο οκτάωρο με την ασφάλισή μας, τους μισθούς μας, τις άδειές μας και ό,τι λέει ο νόμος και ακόμα παραπάνω. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε μέχρι να νικήσουμε. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας χαιρετίζει τη σημερινή σας παιδιακή συγκέντρωση. Ο αγώνας ο δικός σας είναι παρακαταθεί και για όλους τους εργαζόμενους. Καταφέρατε μια μεγάλη νίκη το προηγούμενο διάστημα. Συνεχίστε έτσι αγωνιστικά και οι νίκες θα έρθουν η μία πίσω από την άλλη. Έχει αποδείξει η τάξη μας όταν εμείς, η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, είμαστε οργανωμένοι, συγκεντρωμένοι, μια γροθιά, πετυχαίνουμε μεγάλες νίκες. Όπως πέτυχαν οι συνάδελφοί μας μαζί με εσάς στην Κόσκο, στο λιμάνι του Πειραιά, όπως αγωνίζονται τώρα οι συνάδελφοί μας στη Λάρκο, στα λιπάσματα Καβάλας, στα πετρέλαια Καβάλας. Να γνωρίζετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν η σύσκεψη του ΠΑΜΕ στην Αθήνα που συμμετείχαν 2.000 και πλέον συνδικαλίστρες και συνδικαλιστές και πάνω από 500 συνδικάτα που δεν ήταν όλα ενταγμένα στο ΠΑΜΕ αλλά είδαν ότι μόνο αυτός ο δρόμος υπάρχει, ο δρόμος του αγώνα, ο αγώνας ο οργανωμένος, έγινε ιδιαίτερη μία από όλους τους συνδικαλιστές και τα συνδικάτα στον αγώνα τον δικό σας. Ο αγώνας ο δικός σας έχει ιδιαίτερη σημασία για την εργατική τάξη. Συνεχίστε να αγωνίζετε για το μεροκάματό σας, για τις εργασιακές σας σχέσεις, και εμείς θα είμαστε για πάντα στο πλάι σας. Θα αγωνιζόμαστε μαζί σας και θα τα καταφέρουμε όταν είμαστε όλοι μαζί και μια γροθιά. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι διανομής, εμείς από το Συνδικάτο Επισυνδισμού Τουρισμού σήμερα στην Αττική οι συνάδελφοί μας έχουν ξεκινήσει απεργιακή κινητοποίηση στα ξενοδοχεία με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες όπως τις δικές σας. Είμαστε από το 2007 με παγωμένους μισθούς και τι διεκδικούμε? Σταθερό ωράριο, σταθερή ασφάλιση, πενθήμερο, τι δηλαδή? Συγκεκριμένα ζητήματα για να ζούμε όπως πρέπει στον 21ο αιώνα. Εμείς εδώ, οι μάγειρες, οι σερβιτόροι, οι μπάρμαν, οι εργαζόμενοι στα κέτερινγκ, είμαστε νύχοι κρέας με εσάς τους διανομής, γιατί γνωρίζουμε ποιοι είστε και μας γνωρίζετε και εμάς πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό βρισκόμαστε όχι απλά στο πλευρό σας, σας δίνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό και σας λέμε ότι ο αγώνας σας είναι δίκαιος και όχι απλά θα κερδίσετε, θα κερδίσουμε όλοι μαζί γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας.